Λοιπόν, leaders. Άλλο ένα leader ξεκινάει. Δευτέρα, 7 Φεβρουαρίου. Να πω ότι έχουμε πάρει κάποιες απουσίες. Το χιονιά δεν μπορούσαμε να τον ελέγξουμε. Το COVID δεν μπορούσαμε να τον ελέγξουμε. Τον κάναμε καλά τελικά. Ελπίζω από εδώ και πέρα, χωρίς άλλες ατυχίες, να έχουμε μια κατηφόρα μέχρι το καλοκαίρι. Γιατί πραγματικά οι εκπομπές δεν έχουν την συνέχεια που θα θέλαμε, τέλος πάντων. Αλλά είναι πάνω από τις δυνάμεις μας. Μαζί μας λοιπόν σε ένα θερμό γεωπολιτικό περιβάλλον που διαμορφώνεται όλο αυτόν τον καιρό για να μας εξηγήσει πώς έχει η κατάσταση στα σύνορα Ρωσίας-Ουκρανίας αλλά και τι σημαίνει αυτό για μια μικρή νατοϊκή δύναμη όπως είμαστε και εμείς η Ελλάδα. Είναι ο κύριος Κώστας Γρίβας, εκλεκτός καλεσμένος και φίλος, καθηγητής γεωπολιτικής στην Ευελπίδων. Καλώς ορίσατε, ευχαριστώ πολύ που είστε εδώ. Καλώς σας βρήκα, εγώ ευχαριστώ για την πρόσκληση. Που σας βλέπω και χαίρομαι πάντα που τα λέμε. Τώρα, μου έχουν γεννηθεί δεκάδες ερωτήματα γιατί και λόγω καραντίνας είχα και τον χρόνο να διαβάσω αυτά που δεν ήξερα και που ξέρετε καλύτερα από μένα εσείς. Ένα ερώτημα πλανάται συνεχώς στο κεφάλι μου. Δικαίωμα αυτοδιάθεσης, κύριε Γρίβα, σε αυτόν τον πλανήτη έχουν οι Σκοπιανοί, οι Αλβανοί, οι Βόσνοι, οι Σλάβοι, οι Τούρκοι, οι Εξωγήινοι, δεν ξέρω ποιος άλλος, μόνο αν κάποιος μιλάει ρωσικά δεν έχει δικαίωμα αυτοδιάθεσης. Δηλαδή, αν εγώ είμαι κάτοικος του Ντονμπάς, δεν το λέω με συμπάθεια τους Ρώσους, καρφί δεν μου καίγεται, και θέλω να αυτοπροσδιορίζομαι ως Ρώσος. Και θέλω να μιλάω ρωσικά και να ενωθώ με τη μάνα μου, με τη μάνα πατρίδα. Μου αφαιρείται αυτό το δικαίωμα. Αντίθετα, ένας Αλβανός από την άκρη του άλλου κόσμου γίνεται σεβαστός όταν θέλει να ενωθεί με τη Μεγάλη Αλβανία. Γιατί υπάρχουν αυτά τα δύο μέτρα και δύο σταθμά. Δεν ισχύει η αυτοδιάθεση για όλους τους λαούς. Ναι, νομίζω ότι η μεγάλη ζημιά σε αυτό που λέμε το μεταπολεμικό διεθνές σύστημα, το οποίο βασιζόταν στην ακεραιότητα των κρατών, έγινε το 1999 με την επίθεση στη Ιουγκοσλαβία για το θέμα του Κωσυφοπεδίου. Τότε ράγισε το γυαλί, να το πούμε έτσι, και έκτοτε δεν έχει νόημα, όχι δεν έχει νόημα, αλλά όλα αυτά έχουν μπει τέλος πάντων σε μια νέα γεωπολιτική πραγματικότητα. Κοιτάξτε, η Ουκρανία, το λέω εγώ, ο Μπρεζίνσκι, ο Σμπίγνιου Μπρεζίνσκι, που θεωρείται ο πιο ρωσοφοβικός, να το πούμε έτσι, αναλυτής ever και μεγάλο κομμάτι του αντιρωσικού παγκόσμιου κατεστημένου, είχε γράψει το βιβλίο του «Η Μεγάλη Σκακέρα», που κυκλοφορεί από το 92 της εκδόσης Λιβάνη, ότι η Ουκρανία ήταν μια διχοτομημένη χώρα, μια διχασμένη χώρα. Είναι το δυτικό κομμάτι είναι αντιρωσικό και το ανατολικό δεν είναι αυτό που λέμε καν φιλορωσικό ή ρωσόφωνο. Είναι ρωσικό. Ναι. Εντάξει, οι άνθρωποι και αυτό προσδιορίζονται ως Ρώσοι. Οπότε μέσα σε μια δυναμική γεωπολιτική πραγματικότητα ήταν θέμα χρόνου να έχουμε αυτό το φαινόμενο. Οπότε είναι καταρχήν και καταρχάς ένα ενδοουκρανικό πρόβλημα, ναι, το οποίο μετά εξελίσσεται σε διεθνές. Επίσης πρέπει... Είναι λάθος να βλέπουμε τα θέματα της Ρωσίας ως σαν να ήταν απλώς ένα κομμάτι των διεθνών εξελίξεων. Δεν είναι κάτι που συμβαίνει στο Κωσυφοπαίδιο. Είναι κάτι που αφορά ολόκληρη την παγκόσμια αρχιτεκτονική. Δηλαδή, η Ρωσία βρίσκεται πολύ πιεσμένη ήδη από την επόμενη μέρα της πτώσης Σοβιετικής Ένωσης. Είναι κάτι το οποίο... πρέπει να το παραδεχτούμε. Καταρχάς, να ξεκαθαρίσουμε ότι είναι επίσης τεράστιο λάθος να βλέπουμε τη Ρωσία ή οποιαδήποτε άλλη μεγάλη δύναμη, πολλό δε μάλλον υπερδύναμη, με θετικό ή αρνητικό πρόσημο ανάλογα με τις προτιμήσεις μας. Στην Ελλάδα ενδυμεί ένας ακραίος, μυσαλόδοξος, έως και ψυχοπαθολογικός αντιρωσισμός, ο οποίος εδράζεται σε έναν επίσης παρανοϊκό φιλορωσισμό, ο οποίος είναι του τύπου το ξανθό γένος, τα ορθόδοξα αδέλφια μας κτλ. Η δράση φέρνει αντίδραση, πρέπει να πει. Ακριβώς. Δηλαδή, ξεκινάς με μια πλήρως ανορθολογική ανάγνωση πραγματικότητας, η οποία με τη σειρά της πυροδοτεί το ανάποδο. Το θέμα είναι να δούμε πώς διαμορφώνεται η στρατηγική ισορροπία ισχύως στην Ευρώπη. Ναι, συγγνώμη που σας διακόπτω, γιατί σκέφτομαι για τον Μπρεζίνσκι τόση ώρα ότι ακόμα και αυτή η άποψη δεν είναι μια άποψη ανιδιοτελής και ουδέτερη, υπό την έννοια ότι υπάρχει μια πολωνική καταγωγή. Ακριβώς. Και σίγουρα υπάρχει κάτι που έχει καταφέρει η Ρωσία, η Κίνα και η Τουρκία στον πλανήτη, δεν ξέρω αν ξεχνάω για κάποιον, όλοι οι γείτονές τους να τους φοβούνται, να τους μισούν εντός εισαγωγικών, τέλος πάντων, να έχουν μια στάση περίεργη απέναντί τους. Και ρωτώ, αυτό που προσπαθεί ο Πούτιν να κάνει ως μαξιλάρι απέναντι στο ΝΑΤΟ, με όλες τις περιοχές αυτές που σου λέει ότι εγώ δεν θέλω να τις προσετεριστείς, να τις πάρεις το σύμφωνο, διότι εγώ θα έχω πρόβλημα.
Είναι μια αναβίωση της παλιάς Σοβιετικής Ένωσης? Είναι δηλαδή ό,τι έκανε στην Οσετία και στην Αβχαζία αναβίωση της παλιάς Σοβιετικής Ένωσης? Ό,τι κάνει τώρα με τον Λουκασέγκο είναι αυτό? Ό,τι προσπαθεί? Γιατί η Δύση ακούει αναβίωση της παλιάς Σοβιετικής Ένωσης και αμέσως φοβάται. Ναι. Είναι η Ρωσία παραδοσιακά, είτε ως τσαρική Ρωσία, είτε ως Σοβιετική Ένωση, είτε ως μετασοβιετική Ρωσία, όντας χερσαία δύναμη, και επειδή οι χερσαίες δυνάμεις από την εποχή της αρχαίας Σπάρτης των Πελοποννησιακών πολέμων είναι πιο συντηρητικές, οι θαλάσσιες δυνάμεις είναι αυτές που έχουν πιο επεκτατική διάθεση. Οι χερσαίες δυνάμεις μπορεί να είναι ακραία και ομά και κοινικά και ανελαίητα υπεριαλιστικές, αλλά αυτό που θέλουν είναι γύρω από τον εαυτό τους μια ζώνη ασφαλείας. Αυτό ακριβώς ήθελε η σταλινική Ρωσία, ενώ θα μπορούσε να επεκταθεί πολύ περισσότερο στην Ευρώπη. Οι συσχετισμοί ισχύως ήταν τέτοιοι που τις επέτρεπαν κάτι τέτοιο. Δεν το ήθελε. Δεν το ήθελε και για λόγους δικής της ασφάλειας. Η Σοβιετική Ένωση ήθελε επίσης το ίδιο. Μία ζώνη απόλυτα ελεγχόμενη από αυτήν, για να έχει ακριβώς ένα buffer, ένα μαξιλάρι. Μετά την πτώση της Σοβιετικής Ένωσης, με την παρανοϊκή, εγώ θα έλεγα, επέκταση του ΝΑΤΟ, ακόμη και σε περιοχές όπως είναι οι Βαλτικές Δημοκρατίες, Δημοκρατίες Βαλτικής, η Λετωνία, η Λιθουανία και η Εστονία, οι οποίες στο παρελθόν δεν ήταν σύμφωνο της Βασοβίας, ήταν Σοβιετική Ένωση. Και πριν τη Σοβιετική Ένωση ήταν Τσαρική Ρωσία, ναι, που αποτελούν για την Ρωσία, αντιμετωπίζοντας ένα επιθετικό προγεφύρωμα της Δύσης, από την άλλη ένα τρομακτικά αδύναμο προγεφύρωμα. Οπότε δημιουργείται μια γεωγραφία ασταθής. Ναι. Εν πάση περιπτώσει, βρέθηκε η Ρωσία να νιώθει τον εαυτό της περικυκλωμένο. Οπότε όντως νιώθει ότι αν και η Ουκρανία τοποθετηθεί σε αυτή την αρχιτεκτονική, τότε θα είναι, η πίεση θα είναι ασφυκτική. Προσέξτε, και εδώ δεν μιλάμε για κάποια ψυχολογία, δεν είναι θέμα συνδρόμου. Γιατί πολλοί, ακόμη και αυτοί που βλέπουν κατά κάποιο τρόπο, όχι με σεβασμό, αλλά πιο ψυχρά τις γεωπολιτικές ευαισθησίες, λένε εντάξει, είναι ψυχολογικό θέμα, διότι η Ρωσία, ο Τιμ Μάρσαλ, ας πούμε, στην εκδίκηση της γεωγραφίας, λέει ότι η Ρωσία έχει μια τεράστια έκταση, μικρό πληθυσμό, δέχεται εισβολές, οπότε έχει μια ψυχολογία ανασφάλειας. Δεν μόνο ψυχολογία. Δηλαδή, σκεφτείτε ότι στα χρόνια του ψυχρού πολέμου, εγώ που είμαι μεγάλος άνθρωπος, που έζησα την εφηβική και μετεφηβική ηλικία στη ζωφερή δεκαετία του 80, που κυριαρχούσε στην δημόσια συζήτηση σε όλη την Ευρώπη το θέμα των περιβόητων πυράβλων Pershing 2, ναι, και των Cruise. Οι Pershing 2 θεωρήθηκαν από την σοβιετική ηγεσία τότε, ακριβώς γιατί βρισκόντουσαν σε περιοχές στην Ευρώπη και μπορούσαν να φτάσουν στους στόχους τους μέσα σε 8 με 10 λεπτά και είχαν πολύ μεγάλη ακρίβεια πλήγματος, μαζί με τους Cruise που μπορούσαν να διεισδύσουν κρυφίως στην Σοβιετική αεράμινα, κάτι που όντως συνέβαινε. Το είδαμε το 87, όταν ο Ματίας Ρουστ προσγείωσε το αεροπλάνο του στην Κόκκινη Πλατεία πετώντας χαμηλά. Ναι. Λοιπόν, θεωρούσαν ότι μπορούν να δεχτούν μαζική πυρηνική επίθεση, προληπτικό πυρηνικό πλήγμα, χωρίς να προλάβουν να αντιδράσουν, και αυτό ήταν ο στόχος Δύσης. Λοιπόν, και υπήρχε μια ολόκληρη παράνοια. Τέλος πάντων, ήταν η περιβόητη δεκαετία του 80, ειδικά το 1983 με την άσκηση Naval Archer κτλ. Λοιπόν, και αυτό ακριβώς επειδή βρισκόντουσαν πάρα πολύ κοντά. Σκεφτείτε ότι σήμερα, που δεν υπάρχει πλέον, δεν υπάρχουν το Σύμβολο της Βαρσοβίας, μεγάλο κομμάτι της Σοβιετικής Ένωσης έχει τοποθετηθεί στο ΝΑΤΟ ή πάει να τοποθετηθεί στο ΝΑΤΟ, με τη Φιλανδία που τότε ήταν buffer state να είναι πλέον και αυτή να θέλει να μπει στο ΝΑΤΟ. Σκεφτείτε σε 5-10 χρόνια από τώρα, που θα έχει οριμάσει ο νέος ψυχρός πόλεμος στον οποίο έχουμε εισέλθει, όταν θα έχουμε παρόμοια όπλα που ήδη έχουμε, δηλαδή με πολύ μεγάλη ακρίβεια πλήγματος, δεν χρειάζεται καν να είναι πυρηνικά. Περιβόητοι hypersonic πύραυλοι cruise, ας πούμε, που αναπτύσσονται ένθεν και ένθεν, μπορούν να δημιουργήσουν τεράστια αποσταθεροποίηση. Οπότε στην πυρηνική ή την μεταπυρηνική εξίσωση που θα έχουμε στο νέο ψυχρό πόλεμο, αναπόφευκτα στο κοντινό μέλλον, αυτή η άμεση γυτνίαση της νατοϊκής αρχιτεκτονικής ισχύος με τη Ρωσία θα είναι άκρως αποσταθεροποιητική. Οπότε υπάρχει σοβαρό θέμα εάν δεν επιτύχουμε ένα modus vivendi μεταξύ Ευρώπης, να το πούμε έτσι, αφήστε τη Δύση γενικώς, ναι, Ευρώπης και Ρωσίας. Ξέρετε τι, κύριε καθηγητά, όμως σας ακούω τόση ώρα και λέω οκ, okay, συμφωνώ προφανώς, δεν είμαι σε θέση να διαφωνήσω. Αύριο εγώ θα ορίσω ως Πούτιν ότι το buffer zone το δικό μου είναι και η Πολωνία. Κανένας δεν με εμποδίζει από το να το κάνω, θέλω να πω. Μήπως δεν είναι και πολύ δόκιμο να προσπαθούμε να κατευνάσουμε τον Πούτιν, βάζοντας το συνεχώς στο περιθώριο? Γιατί εμείς έχουμε αυτή τη στιγμή ένα μεγάλο ηγέτη, για τον οποίο, για τον ίδιον,
γράφονται διθύραμβοι στα δυτικά μέσα, στα ευρωπαϊκά μέσα, να το πω πιο σωστά. Υπάρχει ένας φόβος στα αμερικανικά μέσα, αλλά όλος ο πλανήτης από τα ανατολικά του τον αναγνωρίζει ως έναν παγκόσμιο παίκτη. Μήπως είναι λίγο αφελές από την πλευρά των Αμερικανών να ορίζει τον Πούτιν ως το πρόσωπο του κακού? Γιατί ο Πούτιν δεν είναι το κακό, μάλλον είναι το μυστήριο, όπως φαίνεται. Και μήπως αυτό φαίνεται να τον τραβάει πιο μακριά, αντί να τον φέρνει πιο κοντά μας? Ναι, είναι αλήθεια αυτό που είπατε. Κοιτάξτε, ο Πούτιν αυτή τη στιγμή, σε αντίθεση με ό,τι υπάρχει, εμφανίζεται στο δυτικό τύπο, είναι η φωνή της μετριοπάθειας μέσα στη Ρωσία. Δηλαδή, η πραγματική αντιπολίτευση δεν είναι η δυτικόφιλη, φιλελεύθερη αντιπολίτευση. Υπάρχει, αλλά είναι μικροσκοπική. Η μεγάλη μάζα, να το πούμε έτσι, της αντιπολίτευσης στη Ρωσία, είτε από το Κομμουνιστικό Κόμμα, είτε από τις πιο εθνικιστικές κατευθύνσεις, θεωρεί και πιέζει τον Πούτιν ότι είναι υπερβολικά μετριοπαθής. Μέχρι και όργανο των Αμερικανών τον έχουν χαρακτηρίσει. Ο Ζιουγκάνοφ, ας πούμε, επικεφαλής του Κομμουνιστικού Κόμματος της Ρωσίας, τον έχει κατηγορήσει γιατί ήδη δεν έχει ενσωματώσει τις περιοχές που έχουν ανακήρυξει την αυτονομία του στην Ανατολική Ουκρανία, δεν τις έχει ενσωματώσει στη Ρωσία. Οπότε η πίεση που δέχεται είναι μεγάλη. Εγώ πιστεύω ότι η Ρωσία δεν θα επιτεθεί στην Ουκρανία. Δηλαδή το βλέπω πάρα πολύ δύσκολο. Λοιπόν, ακριβώς γιατί εάν κάνει κάτι τέτοιο, θα νικήσει μεν στρατιωτικά, θα ανοίξει βέβαια ο σκοστό του όλου, δεν ξέρουμε τι μπορεί να γίνει σε ευρύτερη έτσι, αντιπαράθεση, αλλά αν πάνε τα πράγματα συμβατικά, θα τελειώσει εκεί η κατάσταση, όντως θα νικήσει, θα δεχτεί όμως, θα αποκοπεί σε πολύ μεγάλο βαθμό από ολόκληρη την Ευρώπη και το εναπομείναν κομμάτι της Ουκρανίας θα είναι πλέον ο απόλυτος μόνιμος και πιο ακραίος εχθρός της Ρωσίας. Αυτό θα είναι ένα γεωπολιτικός ακροτηριασμός για τη Ρωσία. Γιατί η Ουκρανία ήταν κομμάτι αυτή της αυτοανάγνωσης των Ρώσων. Αυτό θα το ρωτούσα τώρα. Θα είναι μεγάλη ήττα για τους Ρώσους. Από την άλλη, εάν οι Ουκρανοί επιτεθούν στις περιοχές που έχουν αυτονομηθεί, τότε δεν υπάρχει. Δηλαδή, η Ρωσία θα είναι γεωπολιτική αυτοκτονία. Δηλαδή, εάν δεν αντιδράσει, ουσιαστικά θα οδηγηθεί σε απαξίωση. Και θα είναι και το πολιτικό τέλος του Προέδρου Πούτιν. Αλλά αυτό που είπατε, δεν νομίζω ότι η Ρωσία θα αποφασίσει να απειλήσει κάποια στιγμή την Πολωνία ή την Ουγγαρία. Εάν τα πράγματα οδηγηθούν σε μια ψυχροπολεμική λογική, στο μέλλον δεν ξέρουμε τι μπορεί να γίνει. Αλλά αυτή τη στιγμή το να στραφεί η Ρωσία να απειλήσει χώρα του ΝΑΤΟ, νομίζω ότι είναι εκτός πραγματικότητος. Βέβαια, αν μου επιτρέπετε κάτι παραπάνω, το κακό είναι ότι το σημερινό ΝΑΤΟ, αυτό θα λέγα και εγώ τώρα, δεν είναι η συμπαγής γεωπολιτική δομή του ψυχροπολεμικού ΝΑΤΟ. Μου κάνει σαν την Ευρωπαϊκή Ένωση σήμερα λίγο, σαν να έχει κολλήσει. Ακριβώς. Ναι. Είναι ένα πληθωριστικό ΝΑΤΟ, δηλαδή έχουν μπει πάρα πολλές χώρες με πολύ διαφορετικές γεωπολιτικές, λογικές και στρατηγικές και πολύ διαφορετική ανάγνωση το πώς βλέπουν τη Ρωσία. Κύριε καθηγητά, υπάρχει μια πλαθαρότητα για να μην κουραζόμαστε. Μιλάμε για ένα ΝΑΤΟ το οποίο δεν είναι σφριγγυλό, αν μπορούσαμε να το περιγράψουμε σαν άνθρωπο, και για το σχήμα που είπατε πριν, πολύ πιο έτοιμος μου φαίνεται ο Πούτιν, έστω και αν είναι αυτό το μυστήριο που με κάνει να αισθάνομαι ότι είναι πιο έτοιμος να σηκώσει το όπλο και να πατήσει το κουμπί, παρά μια οποιαδήποτε νατοϊκή δύναμη. Δηλαδή, δεν ξέρω, μια εισβολή στην Πολωνία τώρα, σαν σενάριο, σαν υπόθεση εργασία την παίρνουμε. Μια εισβολή που θα την ορίσει ο Πούτιν, ποια είναι και με ποιο τρόπο θα είναι, γιατί φαντάζομαι δεν θα είναι μια μεραρχία να βηματίζει. Βλέπω τον Πούτιν πολύ πιο έτοιμο να μπορεί να ανταποκριθεί σε αυτό και να έχει και την κοινή γνώμη μαζί του, παρά τους Νορβηγούς να θέλουν να πολεμήσουν γι' αυτό, ή παρά να θέλουν να πολεμήσουν οι Γάλλοι γι' αυτό, ή παρά να θέλουν να πολεμήσουν δεν ξέρω ποιοι Σλοβάκοι γι' αυτό. Δεν μου φαίνεται δηλαδή τόσο συμπαγής η αντίδραση. Είναι ακριβώς έτσι. Κοιτάξτε, υπάρχουν στο ΝΑΤΟ χώρες που είναι ακραία αντιρωσικές, όπως η Πολωνία. Και υπάρχουν και χώρες που είναι φύση φιλορωσικές, όπως είναι η Βουλγαρία. Ναι. Λοιπόν, έχουμε την Τουρκία, η οποία παίζει το δικό της παιχνίδι και είναι δεδομένο ότι θα λειτουργήσει ως η άμμο στα γρανάζια του νατοϊκού μηχανισμού. Υπάρχουν χώρες οι οποίες μπήκαν στο ΝΑΤΟ για να έχουν κάποιο γεωπολιτικό ρόλο και να πάρουν και κάποια λεφτά, όπως η Σλοβενία ή η Αλβανία, ας πούμε. Υπάρχουν χώρες όπως είναι η Ισπανία, που είναι μεγάλο κομμάτι της νατοϊκής αρχιτεκτονικής, αντιρωσική σε σημείο παράνοιας. Αλλά εάν θεωρούν οι Ισπανοί από τις πολιτικές ηγεσίες μέχρι τον τελευταίο πολίτη ότι ο πόλεμος στην Ευρώπη είναι κάτι πλέον που ανήκει στο παρελθόν. Εάν βρεθούν ενώπιον του ενδεχομένου να εμπλακούν σε πόλεμο, ο οποίος πιθανώς να εξελιχθεί σε πυρηνικός,
Δεν ξέρω, θα είναι το ίδιο για αυτούς σαν να πέφτει μετεωρίτης. Μα και τώρα, συγγνώμη που σας διακόπτω, αν γυρίσει το φέρετρο από την Ουκρανία του Ισπανού, ξέρω εγώ, λοχεία, ποιος μπορεί να το σηκώσει αυτό το βάρος. Γιατί ναι. Λέμε ότι θα βοηθηθεί η Ουκρανία, αν και δεν είναι νατοϊκή δύναμη, ας πούμε, με κάποιο τρόπο από το ΝΑΤΟ. Αυτός ο τρόπος θα περιλαμβάνει, φαντάζομαι, κάποιο έμψυχο δυναμικό. Αν ένα ρωσικό βλήμα έρθει και τον τρυπήσει τον Ισπανό λοχεία, ποιος θα το σηκώσει το φέρετρο και να το πάει πίσω στην Ισπανία, στη Μαδρίτη, επειδή σκοτώθηκε ένας Ισπανός γιατί τον Ντονμπάς θέλει να είναι ρωσικό. Ναι. Δηλαδή μου φαίνεται παράλογο. Και εδώ ακριβώς υπάρχει και η διπλή γλώσσα που λέγατε. Ενώ από τη μία υπάρχει μια οξύτατη έτσι, ρητορική ότι αν γίνει κάτι στην Ουκρανία θα πάθει αυτό και το άλλο η Ρωσία και ο Πούτιν. Από την άλλη όμως βλέπουμε ότι στρατιωτική στήριξη δεν υπάρχει. Εδώ οι Γερμανοί δεν πουλάνε όπλα. Στείλανε 5.000 κράνια. Αυτή είναι η στρατιωτική βοήθεια. Δηλαδή στα σχόλια στο διεθνή τύπο, ας πούμε, βλέπεις την άλλη φορά τι θα στείλουν. Sleeping Bagley, τι θα στείλουν, ας πούμε. Σωστό. Ναι. Φαίνεται λοιπόν ότι υπάρχει και μια διστακτικότητα σαν οργανισμός να δουλέψει στον ΝΑΤΟ. Και βλέπω και για τα δικά μας τώρα πια. Δηλαδή. Και εμείς που έχουμε την άλλη εντός εισαγωγικών ανομαλία, να είμαστε δύο χώρες ενταγμένες στο ΝΑΤΟ και να είμαστε σε διαμάχη, εκεί και αν φαντάζομαι ότι θα μείνουν με το στόμα ανοιχτό μπροστά σε οποιαδήποτε εξέλιξη. Αν δεν μπορούν δηλαδή να χειριστούν την απειλή εναντίον ενός μιας χώρας που θέλουν να προστατεύσουν, πώς θα χειριστεί αυτός ο οργανισμός που λέγεται ΝΑΤΟ μια διαμάχη μεταξύ δύο χωρών που είναι μέλη του συμφώνου. Ναι, αυτό είναι ένα άλλο από τα ιδιόρυθμα της περίπτωσης, της αρχιτεκτονικής. Βέβαια, παρεπιπτόντως, μια που το αναφέρατε, ακριβώς γιατί βρισκόμαστε σε αυτή την εποχή, γι' αυτό ακριβώς το λόγο οι Ηνωμένες Πολιτείες θέλουν να κρατήσουν όσο το δυνατόν πιο κάτω την ελληνοτουρκική αντιπαράθεση, να μην εξελιχθεί σε κάτι πιο θερμό ή μη θερμό ή όπως θέλετε. Αυτό τι σημαίνει όμως, ότι επειδή η Ελλάδα είναι... έχει επιτύχει αυτό τον επίζηλο τίτλο του πυλώνα σταθερότητος, δηλαδή είναι απόλυτα δεδομένη στη συμπεριφορά της και πειθαρχική, ενώ η Τουρκία δεν είναι πυλώνα σταθερότητος, αντιθέτως είναι παράγωνα στάθειας γιατί έχει δική της φιλοδοξίες. Είναι δεδομένο και το βλέπουμε ότι η αμερικανική πίεση ασκείται προς την Ελλάδα και όχι προς στην Τουρκία όσον αφορά τις ελληνοτουρκικές αντιθέσεις. Μην ξεχνάμε ότι ο Μόσχος ο Σιτευτός σφάχτηκε για τον Άσο το ιό και προκειμένου μπορεί η Ελλάδα να αποτελέσει το Μόσχο το Σιτευτό στην ελληνοτουρκική αντιπαράθεση ακριβώς γιατί οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν θέλουν να οδηγηθούμε σε μια... Δεν είναι κακό από πλευρά. Δηλαδή είναι λάθος να μπαίνουμε σε λογικές αντιαμερικανισμού ή αντιρωσισμού. Οι Αμερικανοί κάνουν αυτό που νομίζουν σωστό αυτή τη στιγμή. Βέβαια και αυτό είναι υποσυζήτηση, γιατί δεν υπάρχει περίπτωση να καταφέρουν να τραβήξουν την Τουρκία στην νατοϊκή αρχιτεκτονική ξανά, αλλά τέλος πάντων πολύ ισχυρά κομμάτια μέσα στον αμερικανικό μηχανισμό εξουσίας θεωρούν ότι αυτό πρέπει να γίνει και πάση περιπτώσει. Πριν πάμε στα ελληνοτουρκικά, ήθελα να ρωτήσω κάτι τελευταίο, όχι τελευταίο, κάτι σημαντικό για μένα για το θέμα της Ουκρανίας. Με το αφήγημα της ρωσικής Ουκρανίας, δηλαδή με το αφήγημα του ιστορικού αποτυπώματος, δεν υπάρχουν και άλλες τέτοιες περιπτώσεις στον πλανήτη που περιμένουν δικαίωση Α ή Β, που θέλουν να δουν αυτό που θα λειτουργήσει για να δουν αν και οι δικές τους αξιώσεις έχουν κάποιο πάτημα ή όχι. Διότι το ιστορικό αποτύπωμα, ο Πρίγκιπας Όλεγκ που ξεκίνησε από εκεί την αυτοκρατορία των Ρώσων κτλ. Εμάς που μας αρέσει η ιστορία, δεν ακούγεται πολύ ωραίο. Βρίσκουμε και εμείς αποτυπώματα στη γειτονική χώρα τέτοια πολλά. Αλλά δεν ξέρω κατά πόσο τον Ολλανδό παρατηρητή στη Χάγη τον καλύπτει αυτό ως μία από τις αιτίες που εγώ σαν Πούτιν θέλω να μπω στην Ουκρανία. Δηλαδή οι ιστορικοί δεσμοί των χωρών με τους λαούς, με τα φύλλα, με τους ανθρώπους είναι επιχείρημα στη διεθνή πολιτική σκακέρα ή δεν είναι πια επιχείρημα. Κανονικά δεν πρέπει να είναι. Ναι. Δηλαδή στην μεταπολεμική ενώ μετά το Β' Παγκόσμιο Πόλεμο διεθνή πραγματικότητα κυριαρχεί ως θεμελιώδες στοιχείο σταθερότητος η αυτονομία, η ακεραιότητα των εθνών κρατών. Όπως έλεγε ο Κίσιγκερ, τα κράτη πρέπει να είναι μαύρα κουτιά. Πρώτον, δεν τα αλλάζουμε τα σύνορα και δεύτερον, δεν επεμβαίνουμε στο εσωτερικό του. Ο Κίσιγκερ, ο οποίος ήταν η επιτομή της, στην Κύπρο, του κινησμού. Εντάξει, ναι. Λοιπόν, αυτό είναι το θέμα. Από ένα σημείο και μετά, όταν αρχίσει και λειτουργεί περιπτωσιολογικά, είναι δεδομένο ότι θα οδηγηθεί σε λανθασμένες αναγνώσεις. Επιμένω ωστόσο ότι επιλογή της Ρωσίας δεν είναι και δεν ήταν ποτέ να κόψει την Ουκρανία και να απορροφήσει αυτές τις περιοχές. Θα ήταν στρατηγική ήττα για την Ρωσία. Και αφού έγινε
η Ρωσία θα μπορούσε επανειλημμένως να το κάνει αυτό το πράγμα. Ενσωμάτωσε την Κριμαία όταν έγινε το πραξικόπημα στην Ουκρανία και δημιουργήθηκε μια πολιτική γεωγραφία μέσα στο εσωτερικό της χώρας που πλέον ήταν ξεκάθαρο ότι θα οδηγούσε, θα λειτουργούσε ενάντια στην ρωσική μειονότητα και στα ρωσικά στρατηγικά συμφέροντα. Μέχρι τότε δεν το είχε κάνει. Στόχος της Ρωσίας ήταν να επαναφέρει κάποια στιγμή την Ουκρανία στη σφαίρα επιρροής της δικής της και μακρόπνος στόχος να ενσωματωθούν ξανά στο πλαίσιο κάποιας έτσι, δομής. Οπότε θεωρώ ότι δεν θα κάνουν κάτι εάν δεν προκύψει κάποια ένταση. Ναι, είπατε όμως τώρα για την Κριμαία και δεν μπορώ να μην ρωτήσω το εξής. Το μοντέλο Κριμαίας, ας πούμε, μας δείχνει ότι, δεν ξέρω, διορθώστε με κάνω λάθος, είναι η πιο πρόσφατη προσάρτηση εδαφών που έχουμε σε τέτοια έκθεση στον πλανήτη. Ακριβώς. Μπορεί να είναι κάτι που να το ξεχνάω εγώ στην Αφρική, αλλά αυτό πρέπει να είναι. Αυτό είναι. Έτσι, ναι. Το 2014. Δεν είναι ένα μοντέλο που δείχνει ότι ο Πούτιν, αν θέλει, μπορεί να προσαρτήσει έδαφος χωρίς να ανοίξει μύτη. Εντάξει, ή κάθε υπερβολή χωρίς να ανοίξει μύτη, αλλά χωρίς μια total war, ας πούμε, συμπλοκή, σύγκρουση κτλ. Γιατί η Κριμαία προσαρτήθηκε στη Ρωσία με έναν τέτοιο τρόπο, με έναν μαλακό τρόπο σε σχέση με αυτό που θα μπορούσε να γίνει. Το ίδιο επιμένω εγώ για την Οσετία και την Αφχαζία, γιατί τα θυμάμαι πολύ καλά τότε τα γεγονότα. Ουσιαστικά αυτό έγινε, ένα buffer zone μέσα στη Γεωργία, όπου οι Γεωργιανοί δεν ξέρω με ποιον είχαν κοιμηθεί και με ποιον ξύπνησαν, τι όνειρο είδανε, ότι ξαφνικά θα καταπίεζαν αυτούς τους πληθυσμούς. Δηλαδή, μήπως υπάρχει κι άλλος τρόπος για τον Πούτιν να το λύσει, που δεν είναι ούτε να τους εγκαταλείψει, ούτε όμως και να τους κάνει μια βίαιη προσάρτηση. Νομίζω ότι στόχος της Ρωσίας είναι αυτό που έχει λεχθεί, αυτές οι περιοχές να αποκτήσουν ένα ειδικό καθεστώς αυτονομίας μέσα στην Ουκρανία και να σταθεροποιηθεί η κατάσταση εκεί, το οποίο είναι πάρα πολύ δύσκολο βέβαια. Αλλά νομίζω ότι αυτός είναι ο στόχος των Ρώσων. Κοιτάξτε, πρέπει να το δούμε στο ευρύτερο πλαίσιο. Δηλαδή, όπως είπα και πριν, η Ρωσία ναι, μπορεί να απορροφεί σε αυτές τις περιοχές. Από την άλλη, όμως, ας αφήσουμε το θέμα της Ουκρανίας. Ναι. Θα οδηγηθεί σε περαιτέρω όξυση των σχέσεων με την υπόλοιπη Ευρώπη, με τη Δυτική Ευρώπη. Θα είναι αναπόφευκτο αυτό το πράγμα. Οπότε, η Ρωσία που πάντοτε κοιτάει προς δυσμάς, δηλαδή αυτό προσδιοριζόταν ως ευρωπαϊκό έθνος. Ναι, προφανώς. Παρεπιπτόντως και ευρύτερα μέσα στην Ευρώπη, όταν ήμουν εγώ μικρός ας πούμε, μέσα μεσούντος του ψυχρού πολέμου και στις πιο μυσαλόδοξες εποχές, δεν θεωρήθηκε ποτέ, δεν διανοηθήκαμε κανένας να σκεφτεί τη Ρωσία εκτός του ευρωπαϊκού πλαισίου. Αυτό για πρώτη φορά πάει να συμβεί τώρα. Δηλαδή πάει να υπάρξει μια ανάγνωση στη συλλογική συνείδηση των ευρωπαϊκών λαών ότι είναι η Ευρώπη και η Ρωσία. Υπάρχει δηλαδή ο κίνδυνος η Ευρώπη πλέον να είναι ένα γεωπολιτικό μέγεθος που να τελειώνει κάπου στο Δνίπερο, η Ρωσία να σπρωχθεί κατά κάποιο τρόπο προς μια ασιατική ανάγνωση των πραγμάτων, να ενισχύσει έτσι περαιτέρω την ήδη στρατηγική της συνεργασία με την Κίνα, εις βάρος των ανταγωνιστικών στοιχείων, των μόνιμα ανταγωνιστικών στοιχείων που υπάρχουν στη γεωπολιτική ταυτότητα των δύο αυτών χωρών, να δημιουργηθεί ένα είδος υπερασίας και μικρής Ευρώπης, και αυτό νομίζω ότι είναι ο μεγαλύτερος κίνδυνος που υπάρχει για την Ευρώπη στο μέλλον. Δηλαδή να έχουμε μια ακροτηριασμένη Ευρώπη στο επίπεδο συλλογικής ανάγνωσης. Αφήστε το θέμα της γεωγραφίας ισχύως. Λοιπόν, και να δημιουργηθεί ένα σχήμα ευρασιατικό με πυρήνα τη σύζευξη Ρωσίας-Κίνας, το οποίο να θέσει υποψηφιότητα για την παγκόσμια ηγεμονία στο μέλλον βάσει μεγεθών, το οποίο είναι πάρα πάρα πολύ κακό και για τα δυτικά συμφέροντα και για τα αμερικανικά παρεπτόντως. Οπότε, γι' αυτό επιμένω ότι είναι λάθος να κοιτάμε με λογικές καλού-κακού ποιος έχει δικαίωμα, ποιος δεν έχει. Πρέπει να δούμε την ευρύτερη εικόνα, όχι μόνο στο χώρο αλλά και στο χρόνο. Το κατάλαβα πολύ καλά αυτό που είπατε. Δεν κατάλαβα γιατί πρέπει να χαϊδεύουμε τον Ερντογάν, που είναι ένα πιο μικρό μέγεθος, και να μην χαϊδέψουμε τον Πούτιν, που κατά αναλογία πιο μεγάλο μέγεθος. Γιατί να μας ενδιαφέρει δηλαδή αν ο Ερντογάν γίνει ξαφνικά ένα ημίτρελος και αρχίζει και κοπανάει. Δεν το θέλουμε να συμβεί αυτό. Και γιατί να μην αποτρέψουμε τον Πούτιν να πέσει στην αγκαλιά της Κίνας και να μπορέσουμε να εξανθρωπιστούμε και εμείς απέναντί του και αυτός προφανώς απέναντί μας, γιατί και αυτός έχει κάνει λάθη. Και να δούμε τη Ρωσία σε αυτό που πραγματικά είναι. Διότι είναι μια μεγάλη χώρα, με πληθυσμό, για εμάς μιλάω τώρα για τους Έλληνες, σίγουρα με φιλελληνικά αισθήματα. Δεν το κρίνει κανένας αυτό και δεν το βάζει κανένας σε αστερίσκο. Και γιατί δεν καταλαβαίνω, είναι πιο Ευρωπαίος ο Ερντογάν από τον Πούτιν, και γιατί φερόμαστε στον Ερντογάν που ήρθε από τα βάθη της Ανατολίας, λες και είναι, ας πούμε,
γεννήθηκε εδώ δίπλα μας στο Παρίσι και δεν το κάνουμε αυτό για τον Πούτιν, που στο φινάλ έχει και ιστορικές απολύξεις με όλη την Ευρώπη. Αυτό δεν μπορώ να καταλάβω. Αυτό ούτε εγώ μπορώ να το καταλάβω. Δηλαδή, και δεν μπορώ να το καταλάβουν και πολλοί. Δηλαδή, κοιτάξτε, η παραδοσιακή αγγλοσαξονική γεωπολιτική στρατηγική ήταν αυτή του Πάλμερστον. Ότι η Αγγλία δεν έχει μόνιμους φίλους, δεν έχει μόνιμους εχθρούς, έχει μόνιμα συμφέροντα. Και το κατεξοχήν μόνιμο συμφέρον ήταν να μην δημιουργηθεί μια ενιαία δύναμη στην τότε Ευρώπη. Οπότε λειτουργούσε με το διέρη και βασίλευε και άλλαζε τις συμμαχίες κτλ. Αυτό σήμερα στη μεγαλύτερη σκακέρα, την Ευρασιατική, θα έπρεπε να είναι, και πολλοί το λέγανε, ο Κίσιγκερ το έλεγε, μέχρι και ο Μπρεζίνσκι που είπαμε πριν, ναι, στα τελευταία του, είχε βγάλει το κόνσεπτ της Extended West, της διευρυμένης Δύσης, και έλεγε, παιδιά, εντάξει, η Ρωσία είναι το απόλυτο κακό, αλλά να την προσεγγίσουμε ώστε να καταφέρουμε να απομονώσουμε την ανερχόμενη Κίνα, η οποία ανέρχεται μετεωρικά, έχει όμως πάρα πολύ αδύνατα σημεία, ώστε να καταφέρουμε να την εξισορροπήσουμε. Ανταυτού λοιπόν η δυτική στρατηγική, επαναλαμβάνω, πέρα από καλό ή κακό, yeah, πέρα από δίκαιο ή άδικο, από άποψη ισορροπιών, σπρώχνει τη Ρωσία προς την αγκαλιά της Κίνας. Κάποιοι βέβαια λένε ότι είναι αναπόφευκτο ότι η Κίνα θα ανέλθει, θα γίνει το νούμερο ένα στον πλανήτη κτλ. Δεν είναι έτσι. Η Κίνα κατά κάποιο τρόπο είναι το διαλεκτικό αντίθετο των Ηνωμένων Πολιτειών. Δηλαδή, ενώ οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι μια χώρα η οποία βρίσκεται σε απόλυτη ασφάλεια στην Αμερικανική Ήπειρο, έχει πλήρη αυτονομία, δηλαδή πλέον και με το σχιστολιθικό πετρέλαιο και φυσικό αερίο, και ενεργειακή αυτονομία. Η Κίνα, όσο ανέρχεται η ισχύς της, όσο πλουτίζει, τόσο πιο πολύ εξαρτάται από το εξωτερικό. Είναι μια χώρα πολύ τρωτή, γιατί χρειάζεται εισροές ενέργειας, φυσικών πόρων, τροφίμων, ακόμη και πόσιμου νερού και εκροές των προϊόντων της. Και επίσης είναι περιτριγυρισμένη από λαούς και έθνη που τη φοβούνται, συμπεριλαμβανομένης και της Ρωσίας. Λοιπόν, μήπως την κάνει και πιο επικίνδυνη αυτό το σχήμα που περιγράψατε? Την κάνει πιο επικίνδυνη, την κάνει και τρωτή. Είναι δηλαδή μια δύναμη η οποία δεν μπορεί από μόνη της να λειτουργήσει ως οι νέες Ηνωμένες Πολιτείες, έστω και σε 10, 20, 30 χρόνια, έστω και αν έχει ανέλθει τρομακτικά ισχύς τεχνολογία της οικονομία. Σε συνδυασμό όμως με τη Ρωσία, που της προσφέρει το ζωτικό χώρο, της προσφέρει την ενεργειακή ασφάλεια, της προσφέρει την ασφάλεια με τις πρώτες ύλες, την πρόσβαση στην Κεντρική Ασία, λοιπόν, την καλύπτει με το πυρηνικό της οπλοστάσιο, εάν χρειαστεί, γιατί το πυρηνικό οπλοστάσιο της Κίνας είναι μικροσκοπικό και θέλει να το κρατήσει και έτσι. Δημιουργείται δηλαδή ένα σχήμα το οποίο είναι πάρα πολύ επικίνδυνο για τη Δύση σε βάθος χρόνου. Εγώ, γι' αυτό και εγώ και άλλοι όμως, πολύ πιο σοβαροί από μένα, δεν καταλαβαίνουν τη δυτική στρατηγική αυτή τη στιγμή. Να μην μιλήσουμε για την Ευρώπη. Αφήστε τη Δύση. Τώρα, ξέρετε, κύριε Γρίβα, η Ευρώπη πρέπει να αναγνωρίσουμε, για να μιλήσουμε για αυτή, πρώτα απ' όλα ότι έχει μία στρατηγική. Οπότε αυτό από μόνο του είναι μια δύσκολη άσκηση. Ναι. Γιατί η Ευρώπη τι είναι? Τίποτα τελικά. Είναι μια παρέα λογιστών και πέντε κυβερνήσεις. Περί αυτού πρόκειται. Εγώ κρατάω κάτι που είπατε πολύ σωστό πριν. Για το σχήμα Κίνας, τέλος πάντων, Ρωσίας. Θεωρείτε ότι στο μυαλό του μέσου Ρώσου πολίτη, γιατί τελικά οι κυβερνήσεις πάνε με αυτά που θέλει ο πολίτης, έτσι, υπάρχει μια αίσθηση ρεβάνς? Δηλαδή, υπάρχει το μοντέλο, ωραία, διαλύσατε τη Σοβιετική Ένωση, κάνατε διάφορα ειδικά καθεστώτα. Παρεμπιπτόντως, ειδικά καθεστώτα έγιναν και πολλά μετά τη διάλυση της Ιουγκοσλαβίας. Άρα, κάτι καλό δεν κάναμε ούτε στη μία ούτε στην άλλη περίπτωση. Δεν μου φέρατε την ευημερία που μου υποσχεθήκατε. Έχω πάρα πολλά προβλήματα εγώ διαβίωσης κτλ. Και μου αρνείστε και την ιστορική μαγιά, θα την πω έτσι για να συνοηθούμε, να λέω ότι είμαι μια αυτοκρατορία και ότι δεν μπορεί ο κάθε Γεωργιανός να κάνει ό,τι γουστάρει, θα κάνει ό,τι του λέω εγώ. Δηλαδή, δεν τον έχουμε ούτε ταΐσει το Ρώσο, το λέω χήμα, ούτε του έχουμε αποκαταστήσει τέλος πάντων την εθνική του υπερηφάνεια. Άρα, μήπως τον έχουμε κάνει και αυτόν έναν επικίνδυνο άνθρωπο που είναι έτοιμος να του πατήσει το κουμπί γιατί δεν τον ενδιαφέρει στο φινάλε? Είναι ακριβώς έτσι. Δηλαδή, ο μέσος Ρώσος αλλά και οι ηγεσίες της Ρωσίας διακατέχονται από μια βαθιά αίσθηση ταπείνωσης, εθνικής ταπείνωσης και προδοσίας. Και υπάρχει όντως μια λογική αντεπίθεσης στην ρωσική στρατηγική, η οποία είχε ξεκινήσει από παλιά, από την περιβόητη στροφή πάνω από τον Ατλαντικό του Πριμακόφ. Εκεί θεωρείται ιστορικά ότι τελείωσε η εποχή της του κάνουμε ό,τι θέλει η Δύση και ξεκινάμε μια αντεπίθεση. Σήμερα λοιπόν όντως ισχύει αυτό το πράγμα και γι' αυτό έχουμε φτάσει σε ένα σημείο πολύ πολύ επικίνδυνο. Δηλαδή, εάν τα πράγματα φτάσουν στο απροχώρητο, η Ρωσία ως χώρα, οι ρωσικές ηγεσίες αλλά και ο ρωσικός λαός δεν θα έχουν πρόβλημα. Είναι σε θέση να οδηγηθούν σε πολύ ακραίες πολεμικές περιπέτειες. Ναι, έχουν... Οι ρωσικές στα McDonald's δεν υπάρχουν πια. Ήταν μια εικόνα που τη θέλαμε εμείς εδώ οι δυτικοί για να χαϊδευόμαστε ότι κάναμε κάτι σωστό. Δεν υπάρχει ουρά στα McDonald's, δεν υπάρχει Γκορμπατσόφ να διαφημίζει το Pizza Hut.
υπάρχουν σύμβολα που επανέρχονται όχι μόνο από την Σοβιετική, αλλά και από την Τζαρική Ρωσία. Ακριβώς. Έτσι, σύμβολα υπερηφάνεια για αυτού του ανθρώπου, δεν μπορεί να του τα στερήσει κανεί και να του τα αρνηθεί. Ακριβώς. Εδώ είναι περήφανο ο Ερντογάν που πνιγόντουσαν οι ναύτε, δεν ξέρανε μπάνιο και έλεγε γαλάζια πατρίδα. Δικαιούται να λέει ο Ερντογάν μια μπομπούρδα και δεν δικούνται οι Ρώσοι με χιλιάδε χρόνων ιστορία. Βέβαια θα ήταν λάθος, ακριβώς να μπούμε σε μια λογική κατευνασμού τη Ρωσία. Όχι, αλλά. Παραδοσιακά και μεσούντος του ψυχρού πολέμου, οι στρατηγιστές του ψυχρού πολέμου λέγανε: παιδιά, το βασικό είναι να δημιουργήσουμε μια αρχιτεκτονική ασφαλείας. Ο αντίπαλος είναι και συνεργάτης μου σε αυτό το πράγμα. Λοιπόν, ναι, μεν δεν μπορώ να τον αφήσω και γι' αυτό βάζω σαφείς κόκκινες γραμμές. Λοιπόν, αλλά από την άλλη, δεν μπορώ να τον πιέσω μέχρι πέρα από ένα σημείο. Πρέπει δηλαδή να δω πώς μπορούμε μέσα στον ανταγωνισμό μας να συνεργαστούμε. Αυτό οι σημερινές ηγεσίες στη Δύση το έχουν ξεχάσει. Λοιπόν, και φαίνεται ότι δεν υπάρχει και αυτό που λέμε η στρατηγική διανόηση που θα μπορούσε να καθοδηγήσει τις ηγεσίες προς αυτή την κατεύθυνση. Εμείς πώς καταφέραμε, κύριε καθηγητά, και χάσαμε το μοναδικό πράγμα που ξέραμε μεγαλώνοντας από παιδιά, ότι η Ελλάδα και η Ρωσία, αν μη τι άλλο, διαχρονικά, και δεν το βάζω εγώ κομμουνισμός, μη κομμουνισμός, διαχρονικά, είναι αν μη τι άλλο δύο χώρες με κοινή παράδοση, με κοινά πιστεύω, με κοινά ιδανικά, με τεράστιο φιλελληνισμό στους Ρώσους. Και στην Ελλάδα υπήρχε ένα υγιές κομμάτι, αφήνω το πολιτικό στην άκρη, που δεν έβλεπε το Ρώσο σαν εχθρό. Εγώ πιστεύω ότι και οι πιο σκληροί καπιταλιστές δεν βλέπανε ποτέ στην Ελλάδα Όχι. το Ρώσο σαν εχθρό. Τον βλέπανε σαν κάτι μυστηριώδες, ίσως σαν κάτι άγνωστο, αλλά ήταν μέσα στο DNA μας αυτό που λέγεται Ρωσία. Πώς ξαφνικά εμείς το απεμπολίσαμε αυτό, το πετάξαμε στα σκουπίδια. Πώς έκανε την πρώτη κίνηση για αυτό μια υποτίθεται αριστερή κυβέρνηση? Γιατί σας θυμίζω ότι η μεγάλη ένταση ήρθε επί Κοντζιά, μεγαλωμένος ο Κοντζιάς με αυτά τα ιδεώδη, ότι ξαφνικά τα πέταξε στα σκουπίδια. Ή δεν είναι λίγο περίεργη, να μην τη χαρακτηρίσω αλλιώς, η στάση μας? Είναι δυνατόν Έλληνες και Ρώσοι να μην μιλάνε επειδή το θέλει ο Πάγια? Μου κάνει εντύπωση. Είναι ακριβώς όπως είπατε. Κοιτάξτε, ακόμη και μετά τον. Από τη δεκαετία του 50 και του 60, ας πούμε, που στην Ελλάδα υπήρχε το Κομμουνιστικό Κόμμα, ήταν παράνομο κτλ. Τις χώρες, δεν ήταν ποτέ αντισοβιετικές. Δηλαδή πάντοτε είχαμε μια πολιτική ανοιχτών θυρών προς τη Μόσχα. Ακόμη και στην εποχή της Χούντας, για να μην πω ότι ενισχύθηκε αυτό. Να μην μιλήσουμε τι έγινε μετά επί Κωνσταντίνου Καραμαλή και Ανδρέα Παπανδρέου, που υπήρξε ένα μεγάλο άνοιγμα. Λοιπόν, σωστά. Και σωστά. Και πάντοτε υπήρχε αυτή η πολιτική, λειτουργούσε ως αντίβαρο στην υπερβάλλουσα επιρροή του δυτικού παράγοντα στην Ελλάδα. Αποτελούσε κομμάτι της γεωπολιτικής στρατηγικής της χώρας. Και σοφά. Όπως είπατε ακριβώς, επί κυβερνήσεως ΣΥΡΙΖΑ, οδηγηθήκαμε σε μια λογική του στυλ να μην λέμε ούτε καλημέρα με τη Μόσχα. Εδώ δεν στέλναμε την μπάντα της αεροπορίας στην κόκκινη πλατεία. Μιλάμε για τραγικές καταστάσεις. Αυτό κάποια στιγμή οι ιστορικοί του μέλλοντος πρέπει να το εξετάσουν. Τέλος πάντων, δείχνει μια βαθιά παθογένεια της ελληνικής εξωτερικής πολιτικής. Μας το ζήτησε κάποιος, κύριε καθηγητά, ή το κάναμε μόνοι μας? Κοιτάξτε, είναι δεδομένο ότι σου ζητήσανε να ταυτιστείς με την αμερικανική στρατηγική. Ναι. Το πόσο ταυτίστηκες, αυτό ήταν η δική σου επιλογή. Δηλαδή, φτάσαμε σε πολύ ακραία σημεία με μια λογική. Εγώ την ονομάζω τη γεωπολιτική του νηπιαγωγείου. Δηλαδή, να τώρα, ποιος είναι ο πιο δυνατός στην τάξη, αυτός. Ποιος με απειλεί, αυτός. Αυτοί έχουν τσακωθεί μεταξύ τους, δηλαδή οι Αμερικανοί με τους Τούρκους. Δεν έχουν, αλλά αυτό νομίζαμε. Εμείς λοιπόν θα ταυτιστούμε ολοκληρωτικά και απόλυτα με το δυνατό παίκτη και περιμένουμε ότι θα μας προστατεύσει. Ναι. Λοιπόν, θα μας προστατεύσει επίσης και από τους κακούς Γερμανούς και κάτι τέτοια. Δηλαδή δεν υπήρξε μια ουσιαστική, στιβαρή στρατηγική που να βασίζεται σε μια ουσιαστική γεωπολιτική ανάγνωση. Τα τελευταία χρόνια. Εγώ θα έλεγα, όχι τους τελευταίους μήνες, έχει ξεκινήσει η ελληνική εξωτερική πολιτική να παίρνει ξανά μπροστά. Βλέπουμε όλη αυτή τη δραστηριότητα στην παγκόσμια σκακέρα, το άνοιγμα με τη Γαλλία που έγινε, που είναι πολύ μεγάλη υπόθεση, με τα αραβικά κράτη, με την Αίγυπτο, με την Ινδία, που αρχίζουμε και ξαναμπαίνουμε. Μιλάμε τέλος πάντων με όλους όσους πρέπει. Αλλά είναι αστείο να μιλάμε, να πήγαμε αποστολή στην Κένια και στο Μάλι. Μια χαρά είναι οι χώρες, δεν έχω κάτι. Και να δηλιάζουμε, να κρυβόμαστε πίσω από το αφιλό μας να μιλήσουμε με τους Ρώσους. Είναι ακριβώς αυτό. Και κοιτάξτε, πρέπει να ξαναβρούμε μια ελληνο-ρωσική στρατηγική, η οποία παρεπιπτόντως δεν θα είναι και αντινατοϊκή. Το σύστημα είναι πολύπλοκο. Δηλαδή, άμα δούμε τη συστημική λογική των δρόντων, θα δούμε ότι δεν είναι τόσο απλά τα πράγματα. Δηλαδή, εμείς είμαστε φιλοαμερικάνοι, άρα δεν πρέπει να λέμε καλημέρα με τη Ρωσία. Για παράδειγμα, το μεγάλο πρόβλημα της δυτικής στρατηγικής όσον αφορά
την επιρροή της Ρωσίας στην περιοχή μας είναι η σχέση με την Τουρκία. Δεδομένης λοιπόν της ανταγωνιστικής σχέσης Ελλάδας-Τουρκίας, μία ενίσχυση των σχέσεων Αθηνών-Μόσχας εξ αντικειμένου θα απομείωνε τη δυναμική του ρωσοτουρκικού συστήματος. Άρα θα εξυπηρετούσε υπό προϋποθέσεις και τα δυτικά συμφέροντα τουλάχιστον σε βάθος χρόνου. Όλα αυτά δείχνουν ότι δεν μπορείς να λειτουργείς με τη λογική άσπρο-μαύρο. Πρέπει να είσαι περισσότερο... Ναι, εγώ έχω έναν αντίλογο βγαλμένο από τις πιο ωραίες θεωρίες συνωμοσίας. Η τελευταία ελληνική κυβέρνηση που προσπάθησε να έρθει σε στενή επαφή με τους Ρώσους και να δυσαρεστήσει τους Αμερικάνους, έχασε την εξουσία, τη τράβηξαν το χάλι κάτω τα πόδια και ο τότε πρωθυπουργός έπαιζε κυνηγητό με διάφορους πράκτορες στο σπίτι του στη Ραφίνα. Αυτό λέει ο αστικός μύθος. Εντάξει, δεν θέλω να πω σε αυτό. Εγώ θεωρώ ότι αυτά δεν ισχύουν. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, ας δεχτούμε ότι ίσχυε αυτό. Κατά βάση αυτό έγινε για τον αγωγό Μπουργκάς Αλεξανδρούπολη, που υποτίθεται ότι θα ενίσχυε την ενεργειακή εξάρτηση της Ευρώπης από τη Ρωσία. Ωραία. Γιατί τότε ένα κομμάτι τουλάχιστον του αμερικανικού κατεστημέντου φαίνεται ξεκάθαρα ότι είναι ενάντια στον EastMed, ο οποίος σαφώς θα λειτουργούσε ενάντια στην εξάρτηση της Ρωσίας από το ρωσικό φυσικό αέριο. Εδώ βλέπουμε λοιπόν ότι κάτι δεν πάει καλά. Ναι. Πιθανώς λοιπόν να είναι πιο πολύπλοκες οι καταστάσεις. Πολλοί λένε ότι ναι, δεν είναι έτσι, διότι οι Αμερικανοί θέλουν να πουλήσουν το σχιστολιθικό το δικό τους, που είναι ακριβό κτλ. Ναι, εντάξει, ας το δεχτούμε γι' αυτό. Πόσο αέριο θα μπορούμε να μετακινήσουμε είτε από την Αμερική ή από οπουδήποτε με LNG και με πλοίο να έρθει εδώ να γίνει. Πώς θα γίνει, δηλαδή. Δύσκολη διαδικασία. Και επανέρχομαι σε αυτό, ότι για τα συμφέροντα της Ευρώπης, ότι αν ξεσπάσει μια κρίση στην Ουκρανία, μια πολεμική αναμέτρηση, και η Ευρώπη, ο δυτικός κόσμος πάρει μέτρα ενάντια στη Ρωσία και πάρει και αντίμετρα η Ρωσία όπως έχει απειλήσει, η Ευρώπη θα αντιμετωπίσει τουλάχιστον σε ορίζοντα πενταετίας, μέχρι να δει τι θα κάνει, ενεργειακή ασφυξία. Δεν γίνεται αυτή τη στιγμή να καλυφθούν οι ενεργειακές ανάγκες χωρίς το ρωσικό φυσικό αέριο. Λοιπόν, οπότε, εμείς λοιπόν εδώ πέρα, για ποιο λόγο όλο αυτό το κομμάτι του αμερικανικού υπόγειου, του παρακράτους αν θέλετε, δεν στηρίζει τον EastMed, που είναι ξεκάθαρα λειτουργεί προς αυτή την κατεύθυνση. Με το χέρι στην καρδιά και περιμένω από εσάς μόνο απάντηση έξω τα δόντια. Η απόφαση των Αμερικανών για τον EastMed σημαίνει ότι εμείς πια μπαίνουμε στο περιθώριο των προτεραιοτήτων τους. Σημαίνει ότι εμείς σαν χώρα δεν έχουμε το βάρος που είχαμε για αυτούς. Αυτό επιτρέπει στους Τούρκους να ωρέγονται πράγματα τα οποία τα τελευταία χρόνια θεωρητικά δεν το έκαναν, διότι οι Αμερικανοί είχαν συμφέροντα στην περιοχή. Είναι καλή εξέλιξη η απόσυρση του EastMed, μάλλον η απόσυρση του αμερικανικού ενδιαφέροντος για τον EastMed, ή κακή εξέλιξη? Είναι σαφώς κακή εξέλιξη. Κοιτάξτε, γιατί ακούω διάφορα τον τελευταίο καιρό, ότι είναι μια καλή εξέλιξη, το διάβαζα και πρόσφατα. Δεν είναι δυνατόν. Αυτό είναι, εντάξει, τώρα μαγικές αναγνώσεις πραγματικότητας. Δεν μπορούμε να κάνουμε τέτοιες αλλαγές. Γι' αυτό σας ρωτώ. Αυτή τη στιγμή η αιμονή η αμερικανική είναι πώς να αξιοποιήσει τον τουρκικό παράγοντα. Ειδικά μετά τα γεγονότα στο Καζακστάν, που ακόμη και αν δεν ήταν πίσω οι δυτικοί, οι Αμερικανοί δηλαδή και οι Τούρκοι, δείχνει ότι τουλάχιστον σε ένα κομμάτι του αμερικανικού κατεστημένου, πώς η Τουρκία αξιοποιώντας, μαζί με το Πακιστάν παρεπιπτόντως, αξιοποιώντας την επιρροή τους στους σουνιτικούς τουρκόφωνους και τουρκογενείς πληθυσμούς της Κεντρικής Ασίας, αυτό το μαχαίρι που χώνεται στην καρδιά της Ευρασίας, και η λαβή αυτή του μαχαιριού είναι η Τουρκία και η αιχμή του φτάνει στους Ουιγούρους, μπορούν να λειτουργήσουν διαλυτικά σε αυτό το σχήμα Ρωσίας-Κίνας. Οπότε ακόμη, όχι βέβαια να καταφέρουν να τραβήξουν το Καζακστάν, το Ουσμπεκιστάν στη σφαίρα επιρροής της Δύσης, αλλά να λειτουργήσουν αποδομητικά, να τα κάνουν κάτι υπ' Αφγανιστάν στο μέλλον, εν πάση περιπτώσει. Σωστό. Λοιπόν, οπότε να λειτουργήσουν, να μην δημιουργηθεί αυτό το υπερσχήμα που λέγαμε, τουλάχιστον να ταλαιπωρηθεί. Κύριε καθηγητά, αυτό το πουλάει ο Ερντογάν και στην πραγματικότητα δεν μπορεί να γίνει. Δηλαδή, μήπως αυτό είναι μια άσκηση επί χάρτου περισσότερο, όπου κάποιος που το αναλύει στο Σικάγο σου λέει, πω, τι θα γίνει εδώ. Αλλά τελικά στην πράξη, μήπως δεν είναι τόσο εύκολα τα πράγματα. Δηλαδή, δεν είναι τόσο απλά. Εγώ είμαι πεπισμένος ότι δεν μπορεί να γίνει. Και είπα ακριβώς αυτό που είπατε, ότι το marketing το τουρκικό, σε συνεργασία με ένα περίεργο, ένα παρακράτος θα έλεγα ακόμα, μέσα στο αμερικανικό σύστημα εξουσίας, δεν καταφέρνει και το πουλάει. Στην πραγματικότητα δεν ισχύει. Γι' αυτό είπα και προς ώρας. Δηλαδή, η Ελλάδα μπορεί
να βρεθεί στο μέλλον όντως να αποτελεί κομμάτι της δυτικής αρχιτεκτονικής, της αντιτουρκικής πλέον που θα έχει δημιουργηθεί εάν η Τουρκία όντως γίνει αντιληπτό από το δυτικό σύστημα εξουσίας ότι δεν πρόκειται να επιστρέψει στο δυτικό Μαντρίδι. Δεν υπάρχει περίπτωση καμία. Αντιθέτως, αν μετακινηθεί προς τα κάπου, θα είναι προς την Ευρασία. Από την άλλη όμως, δεν μπορείς να περιμένεις παθητικά. Mm-hmm. Πολλό δε μάλλον να ταυτίζεσαι με έναν παράγοντα, έναν μεγαλύτερο παίχτη, ο οποίος αυτή τη στιγμή σε βλέπει ως το μόσχοτο συστευτό για τις δικές του χαζές αναγνώσεις. Πρέπει να κινηθείς πολύ δυναμικά και ως αυτόνομος και αυτόφωτος παίχτης. Και πρέπει λοιπόν να κάνεις τις συνεργασίες σου και να ανοίξεις δρόμους προς όλες τις κατευθύνσεις και προς τη Ρωσία. Κάνεις πράγματα, επαναλαμβάνω, για μένα είναι πολύ ευχάριστη έκπληξη τον τελευταίο καιρό αυτή η δυναμική ελληνική εξωτερική πολιτική με τη Γαλλία, είπαμε, με τις χώρες αυτές, ακόμη και με την Ινδία. Ωστόσο, μένουν πολλά πράγματα να γίνουν. Ναι. Ήθελα να ρωτήσω κάτι τελευταίο και ξέρω ότι θα πάρω μια ειλικρινή απάντηση. Βλέπω ένα σχήμα οικονομικών κυρίως site τον τελευταίο καιρό, όπως το Bloomberg, ας πούμε, για παράδειγμα, ή παραγόντων που περισσότερο ενδιαφέρονται για την οικονομία και όχι τόσο πολύ για τα γεωπολιτικά, να κεντάνε ένα αφήγημα για τη Ρωσία ότι μην τη βλέπετε έτσι τη Ρωσία. Πίσω από τη μαύρη αυτή κουρτίνα που υπάρχει, που δεν είναι λευκή να μπορούμε να βλέπουμε, υπάρχει ένα πολύ χαμηλό ΑΕΠ σε σχέση με τα ΑΕΠ, ας πούμε, των ευρωπαϊκών χωρών. Υπάρχει μια οικονομική δυσπραγία. Υπάρχουν, 50 ολιγάρχες που κάνουν κουμάντο και οι υπόλοιποι είναι έξω από αυτό που λέγεται επένδυση. Δεν είναι μια λέξη ελκυστική η επένδυση. Αν εμείς πάμε και διαβάσουμε το γεωπολιτικό γίγνεσθε με οικονομίστικους τέτοιους όρους, θα το διαβάσουμε σωστά ή θα βρεθούμε πάλι προεκπλήξεων? Όχι, είναι σαφώς λάθος ανάγνωση και μου θυμίζει τις χαζές, δεν μπορώ να πω αλλιώς, θεωρίες που υπήρξαν μετά το τέλος του Ψυχρού Πολέμου περί γεωοικονομίας και τα πάντα πλέον είναι τα μερίδια αγοράς και η στρατηγική σκληρή ισχύς δεν έχει λόγο κτλ. Και υπήρχαν άνθρωποι που λέγανε η Ιαπωνία θα είναι ο επόμενος κυρίαρχος του διεθνούς συστήματος και παρόμοιες έτσι τρίχες κατσαρές, για να το πούμε. Λοιπόν, όχι, δεν ισχύει. Και όντως, η Ρωσία δεν έχει το ΑΕΠ, ας πούμε, είναι αντίστοιχο της Ισπανίας, αν δεν κάνω λάθος. Ναι, ίσως λίγο λοιπόν, λιγότερο. Έχει και πολύ μεγάλα κενά στην παραγωγική της βάση. Από την άλλη, ακριβώς γι' αυτό το λόγο, επειδή είναι μια ατελής μεγάλη δύναμη, δύσκολα μπορεί να σταθεί μόνη της στο διεθνές σύστημα. Χρειάζεται συνεργασίες. Οπότε το θέμα είναι με ποιους θα έχει συνεργασίες. Θα τις πρόξεις, επανέρχομαι σε αυτό που είπα πριν, προς την κατεύθυνση της άλλους ατελούς μεγάλης δύναμης, της Κίνας. Οπότε και οι δύο μαζί θα επιλύσουν τις ατέλειές τους και θα δημιουργήσουν ένα υπερσχήμα πρωτοφανές στην ιστορία της ανθρωπότητας που θα θέτει υποψηφιότητα να γίνει ο νέος παγκόσμιος ηγεμόνας σε βάθος χρόνου και να δημιουργήσει μια υπερασία και μια μικροσκοπική Ευρώπη, ή θα ξαναφέρεις να την ξανατραβήξεις προς την Ευρώπη, να πάμε σε μια διευρυμένη. Ένα διευρυμένο ευρωπαϊκό σχήμα, οπότε να συνεχίσουμε να λειτουργούμε σε έναν ευρωκεντρικό κόσμο που είναι και τα δικά μας στρατηγικά συμφέροντα. Αυτό είναι το πραγματικό μεγάλο ερώτημα. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρουσία. Εγώ σας ευχαριστώ. Ο χρόνος μας πέρασε. Εγώ θα μπορούσα να συζητάω μαζί σας ώρες ατελείωτες, αλλά δυστυχώς ή ευτυχώς είναι πεπερασμένα αυτά που έχουμε να πούμε. Ευχαριστώντας λοιπόν τον κύριο Γρίβα, θέλω να κάνω μια σύντομη αποφώνηση, ένα σύντομο σχόλιο για να μην λέτε ότι δεν λέμε τα δικά μας και λέμε μόνο τον άλλον. Η καραντίνα λόγω του κορονοϊού μου επέτρεψε να παρακολουθήσω το ουκρανικό ζήτημα, το οποίο μου αρέσει έτσι σαν δημοσιογράφος αλλά και σαν τηλεθεατής να το βλέπω, με πολλούς εκφραστές της εντός εισαγωγικών αλήθειας, δημοσιογράφους, πολιτικούς, διεθνολόγους, ειδικούς. Δεν ξέρω αν ξεχνάω κάποιον. Πραγματικά, αν κάποιος βάλει στη σειρά τις απόψεις όλων αυτών των ανθρώπων και προσπαθήσει να βγάλει συμπέρασμα, δεν καταλαβαίνει τίποτα. Νομίζει ότι πετάει αετό την καθαρά Δευτέρα. Είναι τόση η ασχετοσύνη που κυκλοφορεί γύρω μας, είναι τόσοι οι άνθρωποι που δυστυχώς είναι κάποιοι από αυτούς και βουλευτές. Και μου έκανε τρομερή εντύπωση η παιδική τους προσέγγιση απέναντι στα γεγονότα που συμβαίνουν, που δεν μπορείς πραγματικά να βγάλεις άκρη. Ξεχωρίστε από την πλειάδα των απόψεων που κυκλοφορούν. Αυτές που σας καλύπτουν τη δική σας λογική, πορευτείτε με αυτές και παρακαλώ πολύ την επόμενη φορά που θα κληθούμε να ψηφίσουμε, να σκεφτούμε δύο φορές ποιους ανθρώπους στέλνουμε στην Ελληνική Βουλή και πώς κάνουν την ανάγνωση των πραγμάτων, γιατί αυτοί οι άνθρωποι αύριο μεθαύριο γίνονται υπουργοί με θόκο και δεν είναι απλοί βουλευτές. Και μετά χαράσουν και εξωτερική πολιτική, και μετά έρχεται το τέλος. Μέχρι το επόμενο, Λίντερς, να είστε καλά.